αυτό ποτέ. Όχι, αυτό ποτέ. Ή ας πούμε είναι... η μοναξιά, ας πούμε, που μπορεί να έρθει. Ναι. Ή τα χρόνια που μπορεί να περάσουν. Ναι. Δεν σε απασχολούν καθόλου, δηλαδή τα έχεις βρει γιατί τόσο καλά. Γιατί νομίζετε ότι η μοναξιά έρχεται με τα χρόνια. Πολύ σωστά. Δηλαδή, όταν είσαι νέος, σε αγαπούν περισσότερο και σου δίνουν σημασία, ενώ όταν μεγαλώνεις δεν σε θέλουν. Γυναίκες το έχουν αυτό. Ναι. Οι γυναίκες το έχουν αυτό. Ναι. Γιατί η φύση είναι τέτοια που για τις γυναίκες ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος. Για τους άντρες δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το πολεμάμε πια αυτό, Κατερίνα. Το διαχειριζόμαστε αυτό, Κατερίνα. Άσε που αυτό είναι λέω, και θέμα πεποίθησης. Δεύτερον, και πεποίθησης. Και τρίτον, έχω δει ότι οι γυναίκες είμαστε πολύ πιο δυνατές και πολύ πιο ανθεκτικές σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Δυνατές, ναι, ρε παιδί μου, αλλά υπάρχουν οι άντρες, ας πούμε, οι οποίοι όταν μεγαλώσει μια γυναίκα θέλουν να πάνε σε μια ενδεχομένως. Ερωτικής αγάπης, λοιπόν, λες. Ναι. Ερωτικής αγάπης. Αυτό κοίταξε, είναι και στο δικό μου χέρι. Να μην θέλω κι εγώ. Θα θέλω ναι, συγκεκριμένα φυσικά, πράγματα. Φυσικά. Αυτά λοιπόν που θα θέλω εγώ τότε. Που θα... Νομίζω θα με θέλουν και αυτά. Δεν έχω εγώ, δεν μου έχει περάσει από το μυαλό ότι θα έχω μεγαλώσει, δεν θα με θέλουν. Τι ωραίο. Ναι, από το μυαλό. Και επειδή δεν σου περνάει, δεν θα γίνει κιόλα, μπορώ να σου το πω αυτό ναι. με βεβαιότητα. Ναι. Αλλά υπάρχουν πολλέ γυναίκε που αισθάνονται πολύ μεγάλη ανασφάλεια. Βέβαια. Και γι' αυτό το λόγο κάνουν τραγικά λάθη. Και άντρε, παιδιά. Φοράνε στο κεφάλι του οικογένεια και ανθρώπου που δεν θα θέλανε υπό κανονικά συνθήκα. Και άντρε το κάνουν αυτό, παιδιά. Μην λέμε μόνο για τι γυναίκε. Οι άντρε το προσδιορίζετε λίγο στην ηλικία σα. Επειδή εμείς έχουμε αυτό το γνωστό βιολογικό ρολόι, ναι. που από κάποια στιγμή και μετά υποτίθεται ότι είτε η κοινωνία είτε το περιβάλλον στο κοντινό σε ρωτάει. Και τώρα τι θα κάνεις, παιδί μου, εσύ, ναι. πού θα δώσεις αυτή την αγάπη, τη φροντίδα, δεν θα κάνεις παιδιά, δεν θα διαδεχτείς. Δεν θα σε διαδεχτούν. Εσάς έρχεται κοινωνικά. Έρχεται και από το οικογενειακό μου περιβάλλον. Εμένα επίσης. Η μανούλα μου, δόξα τω Θεώ, αν καλά με είχε πρίξει. Άνια. Πότε θα κάνεις οικογένεια, πότε θα δω εγώ εγγονάκι. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αυτό που λες εσύ είναι το πιο σωστό, είναι το κοινωνικό κομμάτι. Ναι. Αυτό είναι που μας βάζει σε τρυπάκια περίεργα και ξαφνικά ερχόμαστε αντιμέτωποι με πράγματα που μπορεί και να μην χρειαζόταν να έρθουν. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή φαίνεσαι πάρα πολύ σταθερή, πολύ συγκεκριμένη, πολύ στοχοπροσβλημένη. Δεν είναι, στο λέω. Δεν είναι. Δηλαδή, μπορεί κάτι να σε τρελάνει, ρε παιδί μου, μπορεί ένα άνθρωπο να σε φέρει στα όρια σου, μπορεί να αφήνει κάποιον. Άνθρωπο να σε αγγίξει τόσο πολύ που να σε αποσυντονίσει ή είσαι και σε και αυτό όχι πάρα τώρα, πολύ. Μη μας πεις για τώρα που έχεις κατασταλάξει 20-30 χρόνια. Όχι, εγώ γιατί θέλεις, Κρατερέ. Να μας πεις ξεραινόμαστε. Ο Δαλάη Λάμα, παιδιά. Από μικρά παιδιά. Είμαστε μαζί στη σχολή δραματική, αν το έχουμε πει εκατομμύριο φορές, το έχουμε πει. Δεν το έχουμε πει εκατομμύριο φορές. Μία φορά το είπαμε πριν από λίγο. Εγώ, όταν σε παρουσιάζονται. Είπα ότι ήμασταν συμφοιτητέ.